Νικόλας Μπαμβουκλής, είμαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Kay Gold Temporary Gallery. Εργάζομαι ως επιμελητής σύγχρονης τέχνης. Τα τελευταία χρόνια έχω συνεργαστεί με διάφορους πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εργαζόμουν για το πολιτιστικό ίδρυμα της οικογένειας Benetton. Η Kay Gold Temporary Gallery ιδρύθηκε το 2014 στο νησί της Λέσβου με δύο σκοπούς. Από τη μία να φέρει τη σύγχρονη τέχνη και γενικότερα το σύγχρονο πολιτισμό στο ευρύ κοινό της Λέσβου μέσα από εκθέσεις, μέσα από performance, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδόσεις. Και ο δεύτερος στόχος της είναι να προβάλλει το νησί ως έναν προορισμό σύγχρονου πολιτισμικού ενδιαφέροντος, επομένως να προβάλλει τη Λέσβο ως έναν προορισμό πολιτισμικού τουρισμού. Βρίσκεται στην καρδιά του νησιού, είναι στην Αγία Παρασκευή. Η έκθεση που παρουσιάζει και η Gold Temporary Gallery αυτή την περίοδο ονομάζεται «Προχώρα μέχρι να βρεις τη θάλασσα». Είναι μια ομαδική έκθεση σε επιμέλεια της Αμερικανίδας Σουζάνα Πετό. Στην έκθεση συμμετέχουν 6 Ελληνίδες και διεθνείς καλλιτέχνηδες, είναι όλες γυναίκες και παρουσιάζουν μια επιλογή από φωτογραφίες, από φιλμ και ποίηση. Το θέμα της έκθεσης σχετίζεται με σύγχρονες εναλλακτικές αφηγήσεις γύρω από την κληρονομιά της ντόπιας λυρικής ποιήτριάς μας, της Απφούς. Έχει ένα πολύ ισχυρό κοινωνικό, θα έλεγα, και πολιτικό μήνυμα ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν φωνή. Νομίζω ότι η επικαιρότητα και όλα αυτά τα νέα που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό από το καλλιτεχνικό κόσμο, από το κόσμο του πολιτισμού, είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορική στιγμή. Επομένως, θα λέγαμε ότι το μήνυμά της είναι ότι οι γυναίκες που μπορούν να πατήσουν στα πόδια τους, πρέπει να πατήσουν στα πόδια τους, να έχουν φωνή και να ενδυναμωθούν. Και σε αυτό θα πρέπει να λειτουργήσουν συλλογικά. Και σε αυτή την προσπάθεια είμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι. Κανονικά θα κρατάγε ως το τέλος του Ιουνίου, ωστόσο επειδή οι επισκέπτες το ζήτησαν και είναι πάρα πολλοί και ελπίζουμε να υπάρχουν και τουρίστες, περισσότεροι τουρίστες αυτή την περίοδο, αποφασίσαμε να παρατείνουμε την έκθεση και θα είναι νομίζω στις αρχές του Αυγούστου θα ανακοινώσουμε σχετικά θα υπάρξει κάποια ενημέρωση. Είναι ανοιχτή τα Σαββατοκύριακα από τις 11 ως τις 2 και από τις 6 ως τις 9. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας φυσικά. Έως το 2019 η γκαλερία είχε ομαδικό χαρακτήρα. Αυτό θα πει ότι δεν είχε μόνιμη στέγη στο νησί, επομένως φιλοξενούνταν από διάφορους άλλους οργανισμούς ή χώρους. Έδινε προτεραιότητα κυρίως σε χώρους οι οποίοι ήταν εναλλακτικοί και στους οποίους συνήθως δεν βλέπουμε τέχνη. Από καταστήματα στο κέντρο της Καλονής, αποθήκες, εργοτάξια, χώροι ανοιχτοί, χώροι κλειστοί, χώροι δημόσιοι αλλά και ιδιωτικοί. Συνεργαστήκαμε όμως και με κρατικούς, θα λέγαμε, φορείς όπως το Δήμο Μυτιλήνης τότε και τώρα Δυτικής Λέσβου, στις δημοτικές πινακοθήκες του νησιού. Το νησί μας έχει 2 πινακοθήκες, στο Χαλίμ Μπέι το 16 και την επόμενη χρονιά στο Δημοτική Πινακοθήκη Μολύβου. Πέρα από το νησί, είχαμε τη χαρά να ταξιδέψουμε ως νομαδική πλατφόρμα και εκτός νησιού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπου φιλοξενηθήκαμε από διάφορα μουσεία, όπως το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη ή φεστιβάλ στο εξωτερικό, στο Prague Quadrennial ή στη Μητρόπολη της Νάντου.